Okay, αν θέλετε μπορεί να γίνετε και εσείς μέλη στο Friends of the Liberty Association. Το μπορείτε να το βρείτε στο website. Εμείς στο επιμελητήριο αισθανόμαστε ικανοποιημένοι που υπηρετούμε αυτή τη μεγάλη ελληνική εμπορική ναυτιλία που κάνει την χώρα μας περήφανη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη φροντιά μας την αναγνωρίζουν, την σέβονται και παραδέχονται οι ξένοι και αυτό αποτυπώνεται ψηφίζοντας Έλληνες για την Προεδρία στους 4 από τους 6 βασικούς διεθνείς οργανισμούς της ναυτιλίας. Στην ΕΞΑ τον κύριο Πάνο Λασκαρίδη, στην Πύργο τον κύριο Τάσο Παπαγιονόπουλο, στην Εντερτάκτο τον κύριο Νίκο Τσάκο και στην Εντερτάκτο τον κύριο Γιάννη Τατσιδάκη. Συγχαρητήρια και καλά κουράγια. Το επιμελητήριο έχει μέλη του όλες τις κατηγορίες πλοίων που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο μας, το οποίο με την εμπειρία που διαθέτει μελετά και αναλύει όλα τα θέματα των κρατών της ναυτιλίας και διαμορφώνει εθνική ναυτιλιακή πολιτική με το στόχο την προστασία και την προαγωγή της εμπορικής ναυτιλίας εντός των ορίων του γενικού συμφερόντος και του κράτους και της εθνικής οικονομίας. Όπως ο Θεμελιακός Νόμος 898 του 1979 απαιτεί. Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος εκφράζει τις και διατυπώνει τις θέσεις και τις απόψεις του με τα έγγραφά του, αλλά και με τα έμπειρα στελέχη του που συμμετέχουν στις επιτροπές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλων Υπουργείων, καθώς και στο ILO και σε διεθνή φόρα. Επιπλέον όμως, το Ναυτικό Επιμελητήριο συμβάλλει και σε διαφάνειες και έξοδα του κόσμου μας, as he has educated several members of the Greek shipping community. Αυτή την περίοδο, ενάμεσα στα άλλα θέματα, θεωρώ ότι για την πρωτοπόρο ναυτιλία ένα σημαντικό θέμα είναι η εφαρμογή της σύμβασης του Μοντεβάνου-Σνάκη, διότι υπάρχει ανησυχία και αμφιβολία και κριτική πάλι το πλοίο να δώσει και άλλα έξοδα. Πρέπει να είναι ο πλειοδίκης πολύ προσεκτικός με το σύστημα που θα διαλέξει και την πιστοποίηση αυτού. Και εκεί πάλι έχουμε πρωτιά με σύστημα ούτε παρασπάρευμα ελληνικής κατασκευής με όλα τα πιστοποιητικά, αμερικάνικα και της ΑΕΜΟ. Για την αναβάθμιση της αυτοπλοείας λειτουργεί στο Υπουργείο ομάδα εργασίας που πιστεύουμε ότι θα καταλήξει σε καλά αποτελέσματα, συνενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων, των ελληνικών εταιριών με παράλληλη ανάπτυξη της συγκοινωνίας μεταξύ των νησιών, των επιχειρήσεων γύρω από το Ιώτη και του ελληνικού εργατικού δυναμικού. Στην πρόσφατη συζήτηση προ ένα μήνα με τον Υπουργό και με τους επαγγελματίες του χώρου υπήρχε καλοπροαίρετη διάθεση για λύσεις. Maritime Hellas, navigate the Green Cluster. Για την καλύτερη συνεργασία του χώρου της ναυτιλίας. Για πάρα πολλά χρόνια αποτελεί
με απηγή δραστηριοτήτων που στηρίζουν την ελληνική ναυτιλία. Ένας θεσμός εξαιρετικά χρήσιμο, υπερσύγχρονα πλοία, κατασκευάζονται σε μεγάλα ναυπηγεία του κόσμου από Έλληνες εποπλιστές. Το Υπουργείο Ναυτιλίας, αντιλαμβανόμενο όλη αυτή την κατάσταση και την πραγματικότητα, ξεδίπλωσε συγκεκριμένες πολιτικές σε εξαιρετικά κρίσιμους τομείς που συνδέονται άμεσα με τη στήριξη της ναυτιλίας. Πρώτον, στηρίξαμε την ελληνική ναυτιλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα ζητήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τα λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο ορίζουν ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα υπάρξει ανάγκη πάνω από 150.000 στελεχών πρώτης γραμμής, δηλαδή αξιωματικών, καπεταναίων και μηχανικών για την παγκόσμια ναυτιλία. Η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη θα μπορούσε και μπορεί να μειώσει το ποσοστό της ανεργίας, διοχετεύοντας και παροτρύνοντας νέους ανθρώπους στον τομέα αυτό. Αλλά για να προχωρήσει το τομέα αυτό, πρέπει να έχει οργανωμένες σχολές. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά τη δραματική κατάσταση που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια στις σχολές, αφού από τις 280 μόνιμες θέσεις καταργήθηκαν οι 200, αφού κόπηκε η σύντηση των πιο φτωχών σπουδαστών της χώρας, που είναι οι σπουδαστές της ναυτικής εκπαίδευσης. Και αφού απετάχθηκαν από το προηγούμενο πρόγραμμα, απετάχθηκε ο εξοπλισμός των σχολών. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο συναγερμός έχει περιεχόμενο, αφού 290 καθηγητές καινούργοι έχουν στελεχώσει τις σχολές, αφού 10 εκατομμύρια ευρώ έχουν ενταχθεί στα περιφερειακά προγράμματα για τον εξοπλισμό τους, αφού επανήλθε η σύντηση στα παιδιά και αφού σε συνεργασία με την Ένωση και με τον Αρχικό Επιμελητήριο πρόσφατα γενιάσαμε μια εξαιρετικά αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Ήλιο μαζί με τον Πρόεδρο και τον Πατέρα, συνεργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των υποδομών, αφού βέβαια ιδρύσαμε και τρεις καινούργιες μονάδες ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών στον Ασπρόπυργο και τις δύο μονάδες στην Χίο, Χαλκιδών και Σωστών στις Ηλούσεις. Ένας άλλος τομέας είναι ο τομέας της πρωτοπόρου ναυτιλίας. Βεβαίως προσδοκούμε με την προσπάθεια που ξεδιπλώνεται να αποκτήσει η χώρα, να αποκτήσει η ελληνική σημαία, η ποιοτική ελληνική σημαία, περισσότερα πλοία. Και εδώ βέβαια τους μισθούς όλης της Ευρώπης που νιώθουν αποκλεισμένοι. Και έτσι εξασφαλίσαμε τη στήριξη του Πρωθυπουργού της Πάντας στη Ματέσικη Προεδρία και πήραμε την απόφορη ένδυση της Συνόδου της Βαλέτας, προκειμένου η Κομισιόν να προχωρήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ένταξης της νησιωτικής πολιτικής για πρώτη φορά στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Κυρίες και κύριοι, το λιμάνι του Πειραιά πριν από 4 χρόνια ήταν στην 20η θέση σε παγκόσμια κατάταξη. Με τη δουλειά που γίνεται από όλους μας, σήμερα είναι στην 38η. Και ετοιμαζόμαστε μέσα στην επόμενη διετία να είναι μέσα στα 20 μεγαλύτερα λιμάνια που μπορούν να στηρώνουν. Αυτό δεν γίνεται με μεταφυσικές διαδικασίες. Γίνεται με πολύ σκληρή δουλειά, διαμορφώνοντας όλους τους προϋποθέσεις και αξιοποιώντας το λιμάνι αυτό είναι το λιμάνι με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σήμερα λοιπόν σας δηλώνω ότι έχουμε την τελευταία τριετία την παρουσία και την δραστηριότητα 292 νέων ναυτιλιακών εταιριών, οι μισές διαχειρίστριες πλοίων και οι μισές ναυτομεσητικές. Αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες, αυτό σημαίνει ενοικίαση κτηρίων. Γι' αυτό λοιπόν στο σχεδιασμό μας
έχουμε εντάξει τη δημιουργία ενός μεγάλου υπερσύγχρονου ναυτιλιακού κέντρου στην περιοχή του Πειραιά. Και εδώ χρειαζόμαστε τη στήριξη των εφοπλιστών για να γίνει αυτή η υπόθεση πραγματικότητα και να το λιμάνι να αποκτήσει μια μεγάλη υπερσύγχρονη υποδομή. Προχωρούμε στην ιδιωτικοποίηση και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην αξιοποίηση των υπόλοιπων λιμανιών της χώρας. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο όλα τα λιμάνια να αποκτήσουν master plan που δεν έχουν. Γιατί μόνο... Κύριε, μεταφέροντας και τους χαιρετισμούς του Πρόεδρου μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, θέλω καταρχήν να εκφράσω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά μου που έχω τη δυνατότητα σήμερα να παραμείνουμε ανάμεσα σε ανθρώπους του ναυτιλιακού κόσμου, οι οποίοι συνεχίζουν να πρωτοβουλούν σε παγκόσμιο, σε εθνικό και οικονομικό επίπεδο, συμβάλλοντας τα μέγιστα έτσι ώστε η ναυτιλία να συνεχίζει να παραμένει πρώτη παγκόσμια δύναμη και σε αυτές τις δύσκολους καιρούς. Εγώ ειλικρινά χαίρομαι όταν σε συγκεκριμένους τομείς η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Όμως θα πω στον πειρασμό να βάλω τα πράγματα στη θέση τους, διότι η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Και σήμερα αν μιλάμε για ενίσχυση της θέσης του λιμανιού του Πειραιά, αυτό οφείλεται στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, η οποία προχώρησε στην αποκρατικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά, όταν τότε το σύνολο της αντιπολίτευσης ήταν εναντίον της συγκεκριμένης αποκρατικοποίησης. Όπως βεβαίως, και τώρα που μιλάτε για παραχωρήσεις, διότι ξαφνικά κάποιοι ανακάλυψαν τις παραχωρήσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις. Πριν βέβαια μιλούσαν για ξεπουλήματα. Ήταν ιδεολογικές αγκυλώσεις η παραχώρηση ή η ιδιωτικοποίηση των κειμένων της χώρας. Εγώ πραγματικά χαίρομαι που υλοποιείται αυτές τις πολιτικές, όπως βεβαίως και την αποκρατικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, που και αυτή η συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση είχε ξεκινήσει επί κυβέρνηση Σαμαρά. Όμως, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης, σας το έχω πει και βλέπω εδώ τους δύο παριστάμενους πρώην υπουργούς ναυτιλίας, πρέπει να πάτε ένα βήμα παραπέρα. Πρέπει να προχωρήσει επιτέλους η ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Θεσμοθετήθηκε από τον Γιώργο Καρονομερίδη το 2003, υλοποιήθηκε από το Μεντιάδο Βαρτιτσιώτη το 2013, προχωρήστε επιτέλους στο προεδρικό διάταγμα. Εμείς θα το στηρίξουμε, διότι επιτέλους πρέπει να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης στην ελληνική ναυτιλία, διότι δεν αρκεί μόνο η ελληνική πλειοψηφία, κινδυνεύει να χαθεί η ελληνική ναυτοσύνη. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα εμείς θα στηρίξουμε για τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Όπως βεβαίως δεν χρειάζονται και ευνηδιασμοί. Δεν μπορείς από τη μια να αποκρατικοποιείς μαρίνες και από την άλλη να επιβάλλεις φορολογία στο ιδιώτη. Αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Ούτε μπορείς να ρυθμίσεις μιας βραδιάς χωρίς τεχνικο-οικονομική μελέτη να προχωρείς σε αλλαγή συγκεκριμένων όρων. Η ναυτιλία χρειάζεται σταθερότητα. Εάν σήμερα η πρωτοπόρο ναυτιλία, η ελληνική πρωτοπόρο ναυτιλία πρωτοπορεί, αυτό οφείλεται στο συνταγματικό κατοχυρωμένο θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο το οποίο θεσμοθετήθηκε επί κυβερνήσεως Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, το κατεξοχήν φιλελεύθερο κόμμα στην χώρα μας, συνεχίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική ναυτιλία, θα συνεχίσει να στηρίζει την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, διότι η ναυτιλία σίγουρα είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να μας έδωσε, ναι, είναι ένα αρχικό κεφάλαιο. Αρκεί όμως να υπάρχει σχέδιο, αρκεί να υπάρχει πρόγραμμα και όχι να μένουμε σε λόγια συνεχώς και νούμερο κομμένου. Κυρίες και κύριοι, εγώ πιστεύω ότι παρόλο που η ναυτική αγορά, η ναυτοαγορά γενικότερα
είχε κάποια σημάδια ανάκαμψης, ειδικά το ξηρό φορτίο το 2017, παρόλα αυτά η ναυτιλία μας θα κληθεί να αντιμετωπίσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τη διαχείριση του θαλασσίου έρματος, όπως βεβαίως και τις νέες εκπομπές διοξιδίου του θείου όσον αφορά την εκπομπή αερίων. Άρα, οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Εμείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους της ελληνικής ναυτιλίας, στους φορείς της ελληνικής ναυτιλίας. Θέλω ιδιαιτέρως να συγχαρώ το λιμενικό σώμα, διότι... Yeah.